Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος και η πρώτη κυρία που θα κάνει πασαρέλα ήταν χτες λίγο συναισθηματικά φορτισμένη μετά την κριτική των κοριτσιών. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν και είμαι σίγουρη ότι θα το τραβήξει έτσι πολύ γερά και θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι η Γεωργία Μπαχούμου. Τώρα πια δεν με πειράζει αν μου πεις δεν μ' αγαπάς. Πες τα αλήθεια, δεν με νοιάζει που θα βγεις και που θα πας. Φταίς για όλα και ευθύνες μη ζητάς. Να σε θέλω όπως πρώτα μη ζητάς. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Μέρα με τη μέρα σπάει το ρότα μας το γυαλί. Συνήθιζω στην ιδέα πως δεν κάνουμε μαζί. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Καλώς τη Γεωργία μας. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Έλα εδώ πιο κοντά για να φωτίζεσαι όμορφα, έτσι, και να είσαι, να φαίνεσαι μάλλον η ομορφιά σου, ναι, γιατί είσαι πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φαντάζομαι και εύχομαι να είσαι πολύ καλύτερα σήμερα. Πολύ, πολύ καλά. Να μην σε έχει καταβάλει το χθεσινό. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν και στιγμές. Πολύ ωραία. Πού πηγαίνεις σήμερα? Πέμπτη βράδυ πάω να ακούσω τον Κουρκούλη. Πέμπτη βράδυ πάει να ακούσει τον Κουρκούλη. Τελεία. Είναι μόνος του ή είναι και η Κέλλη? Όχι, όχι, όχι. Είναι σε σχήμα μόνος του. Πέμπτη βράδυ στην παραλιακή. Κυρίες μου, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Μορτασία. Αλλιώτικη μορτασία, μακρύ μαλλί. Και το ερωτηματικό να μας εξηγήσεις. Θα σου το εξηγήσω αμέσως. Ευχαριστώ. Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σωστή και σε σχέση με αυτά που έχεις φέρει τις προηγούμενες μέρες, απορώ λίγο άμα υπάρχει κάποια βοήθεια. Γι' αυτό το δύο και το ερωτηματικό. Τι εννοείται, γιατί τις άλλες μέρες, για να καταλάβω λίγο, γιατί πάντα φέρνω ξεχωριστά κομμάτια. Δεν έχω έρθει με μία φούστα απλή και με ένα t-shirt για να μου πεις αυτό το. Όλα εγώ τα κομμάτια. Έχεις βοήθεια, όχι ότι. Πώς είναι η βοήθεια, μα όλα τα κομμάτια που φέρνω υποτίθεται έχετε πει ότι είναι ξεχωριστά. Ωραία, τώρα ποια είναι η βοήθεια, που έβαλα τζιν και έβαλα ένα αυτό. Δεν να μου πεις γιατί Διονυσία χθες που θέλει μία εικόνα και λίγο πιο που είναι πιο ψαγμένο, θα σου πω ναι. Είναι δύσκολο να σκεφτείς στο μυαλό σου το τζιν πάει με τζιν και ότι πρέπει να βάλεις πάνω μια λάμψη. Όχι, αλλά και τις προηγούμενες μέρες θα μπορούσες να είχες κάνει κάτι. Γι' αυτό το έφερα σήμερα. Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, εντάξει, εγώ απλά είχα την απορία ήθελα να το πω. Μου την έλυσα. Ευχαριστώ. Μορτασία, εσύ έβαλες δύο δηλαδή, γιατί επειδή νόμιζα ότι έχει βοήθεια, ναι, αφού σου αρέσει. Μου φάνηκε ότι. Δεν είναι δικιά μου σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ναι, γιατί ερχόμουν με σαγιονάρα εδώ γι' αυτό και της έκανε εντύπωση. Να σου πω, αλήθεια τώρα, έχεις κόψει τρεις βαθμούς επειδή είχες την υπόνοια ότι μπορεί να έχει όχι, βοήθεια. Όχι, για τρία είναι η εικόνα της, απλά ένα βαθμό αφαίρεσα για τη βοήθεια. Ναι, αλλά έχεις αφαιρέσει βαθμό σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι τώρα, γι' αυτό σε ρωτάω. Mm. Λες κάθε φορά θα έβαζα τρία, αλλά έβαλα δύο. Θα έβαζα τρία, μπορεί να έκανα λάθος, αλλά έβαλα δύο. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτεσαι. Το σκεπτικό είναι ότι κυρίως θα μ' αρέσει μία περισσότερο από όλες και το τριάρι, επειδή ακόμα δεν έχω βάλει τεσάρι, θέλω να το βάζω συνήθως σε μία. Ναι, αλλά δεν πρέπει να κρίνεις περίπτωση-περίπτωση ξεχωριστά. Γιατί κρίνεις συγκριτικά, για ποιο μπορεί λόγο. Μπορεί να είναι λάθος αυτό που κάνω εγώ έτσι σκέφτομαι πάντως. Άμα πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, να μου το πείτε, να κρίνω διαφορετικά. Εγώ θα σου πω να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτεσαι, όχι. Εγώ απλώς προσπαθώ να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή, θεωρώ ότι τον καλύτερο βαθμό πρέπει να τον παίρνει μία, max δύο, για μένα. Άρα, ο καλύτερος βαθμός στο My Style Rocks, ξέρεις ποιος είναι, δεν είναι το 3. Ναι, αλλά δεν έχω πάει ακόμα στο 4 και στο 5. Κατερίνα μου. Επίτηδες. Κατερίνα μου. Παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι, να τη ρωτήσω κάτι. Μορτασία μου. Κάθε φορά βάλεις δύο ή βάλεις ένα και ύστερα όταν, you know, αυτή σε ρωτάει, λέεις, νομίζω μπορεί να έβαλα λάθος, μπορεί να κάνω λάθος. Μα πόση λάθη να κάνεις πριν να μένεις έτσι. Αυτό δεν κακοφάνηκε μου τώρα. Πάντα λέεις ότι είναι λάθος. Maybe έκανα λάθος. Αν δεν είναι λάθος, να το στάσεις πριν να βάλεις αυτό το βαθμό. Okay? Καμιά φορά δεν προλαβαίνω. Κάθε να φορά, σκεφτώ, αγάπη μου. Κάθε φορά. Και ένα δεν βάζω πολύ συχνά, είναι η αλήθεια. Εγώ αυτό δεν σε πιστεύω ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. No, I think ότι εσύ maybe τα βάλεις πιο χαμηλά για έναν άλλο σκοπό, λόγο. Και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αν δεν νομίζεις είναι λάθος, να μην λέεις ότι maybe ήταν λάθος.
Εγώ δεν πιστεύω ότι η βαθμολογία κρίνεται τόσο πολύ από το δικό μου το βαθμό. Είχα μια απορία και ήθελα να το δηλώσω έτσι. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Σκέφτομαι καλύτερα. Η ερώτηση είναι η εξής. Δεν πιστεύεις ότι η Γεωργία μπορεί να το έχει κάνει μόνη της αυτό? Λίγο μια βοήθεια νομίζω υπήρχε. Επιμένεις σε αυτό? Εντάξει, εγώ αυτό σκέφτηκα τη στιγμή που την είδα. Αυτό. Ναι, γιατί κάτι πρέπει να πεις για να δικαιολογήσεις ότι έχει στρατηγική, μάλλον. Γιατί συνεχώς. Στρατηγική. Βεβαίως. Εσύ μου έχεις βάλει ένα, εγώ δεν σου βάλω ποτέ. Αν δεν μου αρέσει. Δεν σου βάλει ποτέ ένα καν. Και ένα θα σου βάλω και σήμερα, γιατί πάλι δεν μου αρέσει. Αλλά δεν, αυτό δεν βλέπω. Άμα ήταν στρατηγικά όλο αυτό εδώ πέρα, ναι, θα σου βάζα πάρα πολλές φορές ένα, αλλά επειδή θεωρώ ότι. Δεν αξίζω το ένα, κορίτσι μου. Μπορεί μερικές φορές για μένα να άξιζε το ένα και να μην ήθελα να είμαι τόσο αυστηρή. Ευχαριστώ. Και επίσης, όπως το τρία το βάζω πάρα πολύ δύσκολα, έτσι και το ένα δεν έχω βάλει πολλές φορές άσου, ας πούμε, σε πολλές κοπέλες. Μία όταν θεωρώ ότι δεν είναι. Δεν θα σου βάλω ένα όταν έρχεσαι ασυδαίρωτη και απερπίτη και είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Το ασυδαίρωτο που δεν ήταν ασυδαίρωτο, απλά τσαλακώθηκε. Ήταν ασυδαίρωτο. Ήταν τελείως ασυδαίρωτο τη χθεσινή σου εικόνα. Εγώ είπα ότι είχα μάρτυρες που με είδα το σιδερώνα. Όταν εγώ δηλαδή έρχομαι και δεν πετάει, δηλαδή, δεν πετάει μία τρίχα και βλέπω ότι δεν σέβησε και τις υπόλοιπες. Αυτό είναι το θέμα μου. Εσύ δεν σέβησε τις υπόλοιπες που δεν μας ακούς ποτέ γενικότερα και κάθε φορά έχεις κάτι να πεις αντίστοιχα σε εμάς. Όχι αγάπη μου, εγώ εφόσον μου βάζεις το 2 θα πρέπει όπως μου λες και εσύ να σου απαντάω κι εγώ. Καταλαβες. Θεωρώ στο μυαλό μου ότι από πίσω από όλο αυτό κάτι παίζεται. Άμα υπήρχε στρατηγική, θα σου βάζα ένα γενικά. Ωραία, ευχαριστώ. Θα γέλαγε ο κόσμος άμα μου βάζες ένα όμως. Δεν θα σου βάζα σήμερα ένα, θα σου βάζα γενικά. Εντάξει, ευχαριστώ. Οκ. 2,8 είναι ο μέσος όρος σου. Μπορείς να πας στους κριτές.